είναι να ανοίξει δρόμο. Λοιπόν, Γιάννη, θα πρέπει να σε διακόψω γιατί βλέπουμε στην εικόνα μας την είσοδο του Τούρκου Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο. Βλέπουμε τη χειραψία με τον Έλληνα Πρόεδρο, τον Προκόπη Παυλόπουλο. Και μια σύντομη συνομιλία που έχουν οι δύο άνδρες. Ξεκινάει λοιπόν η επίσκεψη, είναι και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών στην συνάντηση αυτή του Έλληνα Προέδρου με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Θα περιμένουμε να ακούσουμε και τον καθιερωμένο σύντομο διάλογο που έχουν μπροστά στις κάμερες. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζω στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Και θέλω να διευκρινίσω ευθύς εξ αρχής δύο πράγματα. Πρώτον, ότι εμείς οι Έλληνες επιθυμούσαμε, επιθυμούμε και θα επιθυμούμε πάντα και το αποδεικνύουμε εμπράκτως σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας με την Τουρκία και πάντα πιστεύουμε ότι εκείνα τα οποία μας περίζουν είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μας ενώνουν. Και να το πω διαφορετικά. Μας ενώνουν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα μπορεί να μας χωρίσουν. Doğrudan size baştan şunu ifade etmek istiyorum. Bizler Yunanlılar olarak her zaman şunu arzu ettik ve bundan sonra da arzu etmeye devam edeceğiz. Biz Türkiye ile ilgili olarak her zaman dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini arzu ediyoruz. Ve aramızdaki bizleri ayıran sorunların da birleştirenlerden çok az olduğunu ifade etmek istiyorum. Επιθυμώ να διευκρινίσω ότι η Ελλάδα από παλιά, όχι μόνο τώρα, και το ξέρω και ο κ. Σοντάν, ήδη από τότε ήταν πρωθυπουργός στη συνέχεια πάντα, ήταν ευνοϊκή για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Πάντα θεωρούσαμε ότι η Τουρκία πρέπει να βρει τον δρόμο της στην Ευρώπη. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι η πόρτα και το παράθυρο της Τουρκίας για την Ευρώπη. Βεβαίως, αυτό έχει δύο προϋποθέσεις που ισχύουν για όλα τα κράτη που είναι υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά που ισχύουν και για τα κράτη που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι για να μπορεί κανείς να ανοίξει την ευρωπαϊκή οικογένεια, πρέπει να σέβεται στο ακέραιο το διεθνές δίκαιο, στο σύνολό του και βεβαίως το ευρωπαϊκό κειμένο. Είναι δύο απλές, πολύ ειλικρινείς προϋποθέσεις και είμαστε έτοιμοι προς την κατεύθυνση αυτή να βοηθήσουμε την Τουρκία όταν το χρειαστεί. Ayrıca şunu da vurgulamak istiyorum. Bunu eskiden beri de biz aslında ifade ediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bunu kendi başbakanlığı döneminden de çok iyi biliyor. Bizler her zaman Türkiye'nin AB yönelimini destekledik. Ve Yunanistan'ı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik sürecindeki bir penceresi, bir kapısı olarak gördük. Ancak bu arada bu desteğimizi verirken de gerek Türkiye için gerek Avrupa Birliği'ne aday tüm ülkeler için olması gereken bir şartın da bunun da uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği'nin müktesebatına saygıya dayandığının unutulmaması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Και τέλος είπα πριν ότι αυτά τα οποία μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από εκείνα τα οποία μπορεί να μας χωρίσουν. Γι' αυτό θέλω να τονίσω το εξής. Κάτι που θα διευκόλυνε πάρα πολύ και τις σχέσεις μας, αλλά ακόμη και την πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι είναι εκείνο, κύριε Πρωθυπουργέ, το οποίο μας χωρίζει, έχουμε ένα και μόνο τρόπο να το λύσουμε. Με βάση το διεθνές δίκαιο. Ειρηνικά, σύμφωνα με τους κανόνες εκείνους, οι οποίοι ακριβώς διασφαλίζουν την ειρηνική μας ύπαρξη. Είμαστε έτοιμοι εμείς οι Έλληνες να το πράξουμε αυτό και νομίζω ότι εάν το πράξουμε, τότε ένα μεγάλο μέρος εξόδων που υπήρχαν οι δύο χώρες σε κρίσιμες στιγμές για την οικονομία τους θα μπορούσε κάλλιστα να πάει έτσι ώστε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το επίπεδο ευημερίας των λαών μας. Είναι ανάγκη να το πράξουμε αυτό και σε αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Καλώς ορίσατε και τους χαιρετισμούς μου στον πρόεδρο Tayyip Erdoğan. Sayın Başbakan, biraz önce bizleri birleştiren hususların ayıranlardan çok fazla olduğunu ifade ettim. Tabii bunu söylerken de ben her zaman uluslararası hukuk temelinde barışçıl bir şekilde birlikte var olmayı, bir barış içerisinde birlikte var olmayı kastettim biz.
Yunanistan olarak, Yunanlı olarak bu doğrultuda her zaman elimizden bize düşeni yapmaya hazırız. Bunu da başarabildiğimiz takdirde her iki ülke olarak da silahlanmaya ayırdığımız giderlerin bundan sonra halklarımızın refahına ayrılacağını ümit ediyoruz. Ve bu doğrultuda bizlerin son derece samimi olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Ben de sözlerinin başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı size selamlarını getirdim. Σας ευχαριστώ πολύ, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, και να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, του κυρίου Recep Tayyip Erdoğan. Kısa süre önce Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısında sizinle tanışma fırsatı bulmuştum. Είχα την ευκαιρία να σας γνωρίσω και να συνομιλήσουμε κατά τη διάρκεια των εργασιών της οργάνωσης οικονομικής οργάνωσης περιφερειών χωρών. Yunanistan'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak uzun yıllardan sonra, 65 yıl sonra Türkiye'ye ziyarette bulunmanız bizi ziyadesiyle memnun etti. Και θα ήθελα να σας τονίσω και πάλι τη μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που είχαμε από την επίσκεψή σας στη χώρα μου. Ήσασταν ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας που επισκέφθηκε την Τουρκία 65 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη που πραγματοποίησε Έλληνας πρόεδρος Δημοκρατίας. Cumhurbaşkanımız bu yıl içerisinde mutlaka bir resmi ziyaret gerçekleştirmeyi arz ediyor. Ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια επίσημη επίσκεψη στη χώρα σας εντός του τρέχοντος έτους. Söylediğiniz konuları tamamen katılıyorum. Συμφωνώ απόλυτα με τα θέματα και την προσέγγιση που υιοθετείτε στην επίλυση των προβλημάτων που θέσατε στην ομιλία σας. Farklı düşündüğümüz konular var ama ortak yapacağımız çok işte var. Φυσικά υπάρχουν θέματα για τα οποία σκεπτόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, αυτά που μας ενώνουν, τα θέματα για τα οποία έχουμε κοινή προσέγγιση, είναι πολυάριθμα. Δολαϊσίλα, εμείς ολομλού γκυνδέμε γιόνλασμαμος, ερυκύνκενιν, αλφού ίτσιντε, γελεζέ ίτσιντε, çok daha faydalı. Ως εκ τούτου, φρονώ ότι μία θετική προσέγγιση σε αυτήν την θετική ατζέντα θα αποβεί εποφελία των δύο λαών και των δύο χωρών. Karşılıklı saygı çerçevesinde haklara her ülkenin haklarına karşı gereken hassasiyeti göstererek konulara diyalog yoluyla mutlaka çözüm üretebiliriz. Pistevo oti borume ke sa paragagume lisis sta poli simantika problemata pou antimetopizume efoson iothetisume san vasiki arhi stin prosengisi ton lison pou tha echoume ton amiveo sevasmo και τον σεβασμό στις ευαισθησίες του κάθε ενός από τους λαούς μας. Γεωγραφίαμος ορτάκ. Ορτάκ γεωγραφία επιλαμβάνει. Εμείς μοιραζόμαστε τα κοινό γεωγραφικό πλάτος. Τώρα εσύ λέει γεωγραφία καδέρ, έρλερ, καδέρ εμείς δε ορτάκ. Και όπως λένε, η γεωγραφία είναι μέρος της μοίρας ενός λαού, άρα έχουμε μια κοινή μοίρα, ένα κοινό μέλλον να μοιραστούμε. Bunun bilincinde olarak karşılıklı iyi komşuluk ilişkileri ve hükümranlık haklarına saygı esasında her konuda yapacağımız çok şey olduğunu düşünüyorum.
Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της καλής γειτονίας και του σεβασμού της κυριαρχίας της κάθε μία χώρας θα συμβάλλει να προχωρήσουμε έτι περαιτέρω τις διμερείς μας σχέσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Avrupa Birliği konusunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımı, çalışmalarına Yunanistan hep olumlu katkı verdi. Bunun farkındayız. Teşekkür ediyoruz. Έχουμε πλήρη συνείδηση της συμβολής της Ελλάδας στις προσπάθειες της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας και είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες για όλα όσα κάνετε ως χώρα. Ancak son bir sene içerisinde yaşadıklarımız hatırlanacak olursa bu konuda Avrupa Birliği'nin çok iyi bir sınav vermediği de kolayca anlaşılacak. Ωστόσο, εάν ανακαλέσουμε στη μνήμη μας τα πεπραγμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τελευταίο έτος, νομίζω ότι η Ευρώπη θα έμενε στην τάξη. Δεν έχει δώσει πολύ, δεν έχει δώσει τον καλύτερο της σε αυτό για να μπορέσει να προχωρήσει στο θέμα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. Artık bunlar geride kaldı. Biz diyoruz ki Avrupa Birliği artık gelecek vizyonunu ortaya koymalı ve bundan sonra Türkiye ile nasıl bir yol yürüyeceğine karar vermeli. Ωστόσο, αυτά αποτελούν κομμάτι του παρελθόντος. Θεωρούμε ότι θα είναι πολύ καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει με σαφήνεια το όραμά της για μια Ευρώπη του μέλλοντος και να αποφασίσει για την θέση που θα έχει η Τουρκία μέσα σε αυτό το μέλλον. Τουρκία'nın birliğe üye olması sadece kendi yararına değil, bölgenin barışı, güvenliği, Avrupa'nın güvenliği içinde hayati öneme sahip. Πιστεύουμε ότι η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει εν γέννη στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Çünkü Orta Doğu kaynaklı huzursuzluklar, savaşlardan dolayı ciddi bir mülteci akını var batıya doğru. Bunu Türkiye durduruyor. Aynı zamanda terörle mücadelede de Türkiye çok büyük bir katkı sağlıyor. Ως προς τις αναταραχές που βιώνουμε στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πιστεύουμε ότι η Τουρκία αποτελεί ένα είδος αναχώματος ούτως ώστε να μην υπάρχουν τόσο μεγάλες προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη και επίσης είναι ένας σημαντικός πυλώνας στην προσπάθειά της να αναχαιτήσει τις τρομοκρατικές ενέργειες που απειλούν τον κόσμο. Yüzden Avrupa Birliği'nin bunu takdir etmesi ve Türkiye ilişkilerinde buna göre davranmasını arzu ederiz. Ως εκ τούτου προσμένουμε και επιθυμούμε μια αναγνώριση αυτής της συμβολής και των προσπαθειών που καταβάλει η Τουρκία στα θέματα τόσο της ασφάλειας όσο και της δημοκρατίας, αλλά και στο θέμα το προσφυγικό και θα μας ικανοποιούσε εξαιρετικά εφόσον η Ευρώπη μπορέσει να εκφράσει την αναγνώριση αυτή προς τη χώρα μας. Türkiye Yunanistan arasında çok büyük fırsatlar var, çok büyük potansiyeller var. Turizm alanında, ekonomi alanında, karşılıklı yatırım alanında yapabileceğimiz önemli şeyler var. Projeler var, işler var. Bunları ön plana çıkarıp bunlar üzerinde yol almamızda fayda var. Πιστεύουμε ότι στις διμερείς μας σχέσεις δεν επωφελούμαστε επαρκώς του υπάρχοντος δυναμικού. Έχουμε πολλά που μπορούμε να κάνουμε από κοινού, τόσο στον τομέα του τουρισμού, όσο και της οικονομίας, στον τομέα των επενδύσεων, σε σχέδια υποδομών κτλ. Κονδάρισα, εμπασχοκάντα, εμπασπασχε, εμπιεπτερόλασε,
toplantıda detaylı bir şekilde değerlendirdik ve atılması gereken adımları kararlaştırdık. Συζητήσαμε, συνομιλήσαμε με τον αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας όλα αυτά τα θέματα και στην κατηδίαν συνάντησή μας και στην διευρυμένη συνάντηση και των μελών των δύο της αποστολής μας και αποφασίσαμε να κάνουμε κάποια θετικά βήματα προς την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Ben tekrar teşekkür ediyorum bize bu görüşme fırsatı verdiğiniz için. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μας δώσατε να σας συναντήσουμε και να μας δεχθείτε στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλω να σας τονίσω ότι με μεγάλη χαρά θα ικανοποιήσω την επιθυμία του Πρόεδρου Ταϊπ Ερντογάν να επισκεφτεί την Αθήνα, που είναι και δική μου επιθυμία. Και θέλω να επισημάνω τούτο. Θα πρέπει να την προετοιμάσουμε καλά για να έχουμε αποτελέσματα και να μπορέσει αυτή η επίσκεψη να ανοίξει μια πραγματικά νέα σελίδα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και των δύο λαών. Και επιπλέον, για να είναι αυτή η επίσκεψη με τα αποτελέσματα που θα έχει και μια απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα είναι η μεγάλη εκείνη πόρτα η οποία ανοίγεται στην Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα την προετοιμάσουμε όπως πρέπει, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το τονίζω, για μένα είναι μια σημαντική στιγμή να πραγματοποιηθεί αυτό. Θέλω να ξέρετε ότι οι λαοί μας, αν τους ρωτήσετε, και τους δύο λαούς μας, το μόνο πράγμα που επιθυμούν είναι να ζήσουμε εν ειρήνη. Ποτέ δεν ήταν οι λαοί εκείνοι οι οποίοι δημιούργησαν τα προβλήματα. Ήταν τα λάθη των πολιτικών τα οποία τα δημιούργησαν. Και τα πλήρωσαν πολύ ακριβά οι λαοί. Αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να το αποφύγουμε στο γυναικές και αυτό είναι το μήνυμα πραγματικά το οποίο θέλω να βγει και από τη συνάντηση που θα έχουμε στην Αθήνα με τον πρόεδρο Ερντογάν. Και πάλι εγώ σας ευχαριστώ. Sayın Başbakan, öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'yı ziyaret arzusunu iletmiş olduğunuz Atina'yı ziyaret arzusunu büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Bu aynı zamanda benim de son derece büyük bir isteğim. Ancak burada o ziyaretten önce şunu vurgulamak istiyorum. Bu ziyaret gerçekleşmeden önce bunun ön hazırlığının ve altyapısının çok iyi yapılması lazım. Ve neticede bu ziyaretin sonucunda somut bir nokta ortaya çıkması lazım. Gerek halklarımız için gerek ülkelerimiz için. Burada şunu bilmenizi istiyorum. Yunanistan Türkiye için Avrupa'ya açılan çok büyük bir penceredir. Bunu lütfen böyle kabul edin. Bu arada bu ziyaret neticesinde ortaya çıkacak olan somut yani bir elle tutulur bir netice her iki halkın barış içinde yaşamasına da katkıda bulunacaktır. Bugün halklarımıza gidip sorarsanız her iki halk içinde size söyleyecekleri sadece arzuları barış içinde yaşamak olduğunu doğrultusundadır. Ve bunları barış içinde yaşamalarını engelleyen kendileri olmamıştır. Maalesef geçmişteki siyasetçilerin hataları bunlara neden olmuştur. Ve bizler de artık bugün siyasetçiler olarak bu hatalardan kaçınmamız gerekiyor. Ve tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'nı Atina'da bu çerçeve de görmekten mutlu olacağımı ifade etmenizi, iletmenizi rica ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Λοιπόν, σε απευθεία σύνδεση με το Προεδρικό Μέγαρο.